Από την Ευρυτανία στην Εύβοια μετακινήθηκε ένα εκπαιδευτικό προκειμένου να καλύψει τι εκεί ανάγκε. Η μετακίνηση έγινε με εντολή του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευση της Στερεά Ελλάδα, Ηλία Αργυρόπουλου, μια απόφαση που προκάλεσε θύελα αντιδράσεων από του συναδέλφου του καθηγητή. Ζήτησε από εκπαιδευτικό να μετακινηθεί, ακούστε το νούμερο, 300 χιλιόμετρα, 300 χιλιόμετρα για να πάνε να βγάλουν το ψωμί του. Πέστε μου εσεί, ποιο εργαζόμενο μπορεί να δουλέψει σε οποιοδήποτε χώρο και κλάδο όταν είναι αναγκασμένο να μετακινηθεί 300 ή παραπάνω χιλιόμετρα, προκειμένου να βγάλει το ψωμί Το μεσημέρι, οι πρόεδροι των ΕΛΜΕ τη Ευρυτανία, τη Χθιότητα και τη Φωκίδα και ο Γενικό Γραμματέα τη ΟΛΜΕ παραχώρησαν συνέντευξη τύπου, κατακέλοντας τη μετακίνηση και τι διαδικασίε που ακολουθεί το Υπουργείο Παιδεία. Προκύπτουν αυτέ οι μετακινήσει γιατί το Υπουργείο Παιδεία με την πολιτική του βγάζει τεχνητά υπεράριθμου του εκπαιδευτικού, καταργώντα σχολεία. Να θυμίσω ότι καταργηθήκαν χίλια σχολεία πέρσι και ετοιμάζονται να καταργήσουν και άλλα σχολεία φέτο. μεγαλώνοντας τα τμήματα των μαθητών, καταργώντα υποστηρικτικέ δομέ αναγκαίε για την εκπαίδευσή μα. Θεωρούμε ότι η μετακίνηση αυτή αποτελεί αιτία πολέμου. Ε για του εργαζόμενου στον χώρο τη δευτεροβάθμιας εκπαίδευση, γιατί πραγματικά πάει να μεταθέσει τι αιτίε του προβλήματο στι πλάτε των εργαζομένων, ε, πάει να φορτώσει σε αυτόν που δεν χρωστάει τίποτε, ο κάθε εργαζόμενο θέλει να προσφέρει τι υπηρεσίε του στον χώρο που είναι τοποθετημένο, την κακοδιαχείρηση, την αποψήλωση δομών του δημόσιου σχολείου, την καταστροφή του δημόσιου σχολείου. Και εκφράζουμε την συμπαράστασή μας και την υπόσχεσή μας ότι θα τηρήσουμε την... μια υπόσχεση ότι πάντα θα είμαστε στο πλευρό, στο, πλευρό του οποιοδήποτε συναδέλφου. Θεωρούμε ότι θα καταφέρουμε και ο Περιφερειακός Διευθυντής να πάρει πίσω την απόφαση του και να μην περάσουν τα όποια σχέδια απεργάζονται. Ήδη έχουμε κάνει ένα βήμα σημαντικό όλες οι ελεμένες περιφέρειας να συντονιστούμε και συντονισμένα θα μας βρουν απέναντί τους.